Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές του North. Κύριε Φευγά, βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία φαίνεται πως η κυβέρνηση κλειδονίζεται. Ξέρω εγώ, δηλαδή επειδή ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να αισθάνεστε λίγο ανασφαλής. Πρέπει να αισθάνεται λίγο η κυβέρνηση και δεν ξέρω κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται ότι στο περιβάλλον πολιτικό όπως έχει διαμορφωθεί αισθάνεται πιεσμένη ή εφησυχασμένη με όλο το σκηνικό όπως διαμορφώνεται και με τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που διαμορφώνεται και από την αντιπολίτευση. Ούτε πιεσμένη ούτε εφησυχασμένη. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος όντως κλειδονίζεται και προφανώς βλέπει κλειδονισμούς και σε άλλα κόμματα είναι ο κύριος Τσίπρας. Και γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, χθες με την δημοσιοποίηση μιας δημοσκόπησης της μέτρο ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, η οποία τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο 36% σε μια απόσταση 5,5 περίπου μονάδων σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, και η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής να είναι πια πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή το κίνημα αλλαγής, αν θυμάμαι καλά, βρίσκεται περίπου γύρω στο 18,5%. Άρα συνεπώς αυτός ο οποίος πραγματικά κλειδονίζεται από τις αλλαγές οι οποίες έχουν συμβεί στον χώρο της κεντροαριστεράς με την άνοδο του Κινάλ και την εκλογή στην ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος πολιτικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην κοινωνία και στο κυβερνητικό έργο. Νομίζω ότι αυτό ούτε πρέπει να μας εφησυχάζει. Οι δημοσκοπήσεις, μην ξεχνάμε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής και πρώτος από όλους, το λέω εγώ. Και έχουν και άλλα μηνύματα, κύριε Φεύγα, γιατί και ένα ερώτημα είναι πόσο τα λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα και πόσο και καμιά φορά τα μηνύματα αυτά ενδεχομένως οφείλουν να είναι πιεστικά και δεν ξέρω πόσο πιεστικά τα λαμβάνει η κυβέρνηση όταν έχει αυτή τη δημοσκοπική διαφορά των 11 μονάδων την άνεση. Και λέω για παράδειγμα το ποσοστό 53% που δείχνει δυσαρεστημένο από τη διαχείριση της πανδημίας πλέον. Η διαχείριση της πανδημίας είναι αλήθεια ότι έχει κουράσει την κοινωνία, μα έχει κουράσει και εμάς τους ίδιους, έτσι, επί δύο χρόνια να ασχολείσαι σχεδόν μονοθεματικά σε επίπεδο δημοσιότητας, αν θέλετε, με ένα θέμα το οποίο έχει ευρύτερες επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές. Θα πρέπει όμως να δούμε ότι δύο χρόνια μετά την πανδημία, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ότι η κυβέρνηση σχεδόν δεν έχει απολέσει ουσιαστικά σημαντικές δυνάμεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να μην έχει φθορά. Άρα συνεπώς, αν δούμε τη μεγάλη και τη συνολική εικόνα όσον αφορά το κυβερνητικό έργο και την πορεία της κυβέρνησης εν μέσω δύο ετών πανδημίας, νομίζω ότι θα είμαστε εκεί λέω μήπως βρίσκεται ο κίνδυνος εφησυχασμού υπό την έννοια δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί για παράδειγμα εγώ δεν θα διστάσω να σας πάω και στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτό θα σας έλεγα τώρα για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση βλέπετε ότι δεν εφησυχάζει και παράλληλα με την αντιμετώπιση της πανδημίας ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια ενεργειακή κρίση παγκόσμια, όπου σχεδόν κάθε μήνα η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά διεθνώς και παρεμβαίνει με μέτρα στήριξης των ελληνικών οικοκυριών ώστε να μην πληρώσουν το σύνολο της αύξησης στο ενεργειακό κόστος. Δηλαδή να θυμηθούμε, η πρώτη παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση έγινε στη Θεσσαλονίκη από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και σχεδόν αν δείτε πώς ανακοινώνονται τα μέτρα, σχεδόν κάθε μήνα έχουμε και την ανακοίνωση κάποιων μέτρων με τα πρόσφατα των
πριν από 10 μέρες. Και βέβαια έχουμε πει ότι θα το παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα. Θα δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές στη διεθνή αγορά. Και αν χρειαστεί, θα παρεύουμε και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Mm-hmm. Λέγαμε νωρίτερα. Άρα συνεπώς δεν υπάρχει ζήτημα εφησυχασμού. Ναι. Λέγαμε νωρίτερα για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να παράξει χρήμα. Περισσότερο. Περισσότερο χρήμα. Δηλαδή να γίνουμε μια χώρα που θα έχει χρήματα. Και όχι μόνο από τις επενδύσεις που θα έρθουν από το εξωτερικό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, λέγαμε νωρίτερα. Mm-hmm. Η ίδια η χώρα πώς θα μπορούσε να παράξει. Περισσότερο. Σήμερα η Ελλάδα που μιλάμε παράγει περισσότερο χρήμα σε σχέση με το χρήμα που παρήγαγε πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα. Ναι, αλλά από τον ίδιο κορμό, υπό την έννοια ότι αλλάξαν οι συνθήκες οι ηφαισιακές που ήταν πάρα πολύ έντονες και τώρα έχουμε το φαινόμενο του ελαττηρίου. Άρα είναι ο ίδιος κορμός παραγωγής πλούτου. Για που... να υπάρξει το φαινόμενο του ελαττηρίου που λέτε, υπήρχαν και συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές. Σωστό. Αν πούμε στο ζήτημα των φορολογικών πολιτικών, της δημιουργίας ενός περισσότερου φιλικού περιβάλλοντος για να δημιουργηθούν οι επενδύσεις, mm-hmm. η εκδίκηση χρημάτων από την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη με το Ταμείο Ανάκαμψης. Να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε καθοριστικά η Ελλάδα ώστε να υπάρξει αυτή η οικονομική πολιτική στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια ήμασταν από τις πρώτες χώρες που καταθέσαμε το σχέδιο και πήραμε χρήματα και έχουν αρχίσει να εισραίουν χρήματα στην ελληνική αγορά. Και ότι παράγουμε περισσότερα χρήματα σήμερα, αν θέλετε, φαίνεται και από το δείκτη της ανεργίας, όπου το 2021 έκλεισε η ανεργία σχεδόν 3 μονάδες χαμηλότερα από το δείκτη με τον οποίο έκλεισε το 2020. Και αναμένουμε το 2022 να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας βάσει της ζήτησης που υπάρχει και από επενδύσεις και από το εξωτερικό αλλά και από Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα μας. Αλλά βέβαια και άλλους λέτε λοιπόν ότι η αγορά θα βάλει πλάτη στην επικείμενη αύξηση αυτή του κατώτατου μισθού που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι τελικά στην τελική ανάλυση αυτό τον κατώτατο μισθό θα κληθούν επιχειρήσεις να τον δώσουν. Άρα... ασφαλώς θα βάλει πλάτη, δεν το να κάνει και διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι. Η κυβέρνηση αυτή έχει τονίσει και στον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, το σύνολο μάλλον των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει να έχει το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα από τους δείκτες ανάπτυξης, ώστε οι δείκτες ανάπτυξης να μην είναι απόλυτοι αριθμοί ψυχροί, αλλά να έχουν συνέπεια και στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού, του κάθε Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Εκτιμάτε ότι εκτός από αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού υπάρχουν και άλλες ενδεχόμενες ελαφρύνσεις ή εν πάση περιπτώσει κάποιες παροχές που θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στο 2022? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το 2022 από τα μέσα του 2023 που είναι ο εκλογικός χρόνος δεν απέχει πολύ. Δηλαδή το φθινόπωρο του 22 από τα μέσα του 23. Και επειδή μέσα στο 22 αναμένεται να υπάρχει μια εισρωή χρημάτων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα είναι ένας χρόνος περισσότερων παροχών κοινωνικών από την κυβέρνηση και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που κάποια στιγμή θα ξεκινήσει λίγο πιο ζεστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Δεν σημαίνει ότι οι οποιοσδήποτε παροχές ή οποιοσδήποτε φοροελαφρύσεις, γιατί περισσότερο στις φοροελαφρύσεις θα πρέπει να εστιάσουμε και αυτή είναι η κεντρική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας ενός φιλελεύθερου κόμματος. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να συνδυάζεται με το ενδεχόμενο εκλογών, όχι με το ενδεχόμενο, το σίγουρο θέμα των εκλογών του 2023. Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε στην κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ούτε και στην κουλτούρα, αν θέλετε, την πολιτική κουλτούρα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι φοροελαφρύνσεις έχουν στόχο αφενός οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Έλληνες συνταξιούχοι, και αυτό το είδαν όλοι μέσα στο 2021,
να κερδίζουν περισσότερα χρήματα και με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται το εισόδημά τους, αλλά παράλληλα να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε Έλληνες και ξένοι επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει θέση εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες θέση εργασίας. Και ας και μιλάμε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ναι, αυτή η προσπάθεια είναι εμφανή στο να προσελκύσουμε επενδύσεις και σε τομείς όπου η Ελλάδα παλιότερα δεν ήταν ανταγωνιστική, γιατί συνήθως οι επενδύσεις στην Ελλάδα συνδυαζόταν με τον τουρισμό και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται και αυτό είναι το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία και τη τεχνολογία. Να αναμένουμε και ένα νέο κύκλο ενδεχομένως φοροελαφρύνσεων προς τα φυσικά πρόσωπα. Και γιατί το ρωτάω αυτό, διότι προφανώς σε μια φιλελεύθερη οικονομία και με ένα φιλελεύθερο κόμμα σε μια φιλελεύθερη οικονομία είναι λογικό να εστιάζει στην κινητροδότηση των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί η πίτα, η παραγωγή πλούτου που λέγαμε και νωρίτερα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία φτάνει σε έναν δεύτερο και σε έναν τρίτο χρόνο. Στους πολίτες, ιδιαίτερα στους ασθενές, στους κοινωνικά, οικονομικά ασθενέστερους ή στους χαμηλόμισθους κτλ. Εκεί θα δούμε ή και στην μεσαία τάξη που λέμε, στην αστική μεσαία τάξη. Εκεί θα δούμε, θα πρέπει να περιμένουμε μια λογική φοροελαφρύνσεων που να απευθύνεται απευθείας στην τσέπη του πολίτη, που να έχει και ένα άμεσο αποτέλεσμα. Το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τις μειώσεις όσον αφορά τους πόρους και αυτές τις οποίες περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ξεκινήσει, έχει υλοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό μέρος. Υπήρξε βέβαια το κομμάτι της πανδημίας που έφερε όντως μια καθυστέρηση σε αυτή την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος του 2000, μέχρι τα μέσα του 2023 που είναι και η λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης υπάρχει αρκετός χρόνος και θα υπάρχουν τέτοιου είδους φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε συγκεκριμένα... Ναι, καλά, προφανώς δεν μπορείτε να δεσμεύσετε τον... Αλλά προφανώς νομίζω ότι θα είμαστε απόλυτα συνεπείς με το προεκλογικό μας πρόγραμμα και θα δούμε και νέες μειώσεις στους φόρους. Μάλιστα, αυτό περιμένει ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος, έτσι. Το λέμε συνέχεια και για τη μείωση του ΦΠΑ γίνεται μεγάλη κουβέντα. Τώρα... νομίζω ότι στην παρούσα φάση και με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να είναι στο τραπέζι ώστε να υπάρχει και άμεση αποκλιμάκωση των τιμών. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λέτε δηλαδή, όχι, είναι σημαντικό αυτό που είπε. Λέτε ότι δηλαδή μπορεί να είναι στο τραπέζι και η μείωση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση, είπαμε, παρατηρεί το πώς εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν είναι ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Και αν χρειαστεί να πάρει και τέτοιου είδους αποφάσεις, νομίζω θα τις πάρουμε και το δείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όπου παρατηρούσαμε πάλι το πώς εξελίσσεται η υγειονομική κρίση και τι επιπτώσεις έχουν τα μέτρα που λαμβάναμε στην αγορά. Και στηρίξαμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τους Έλληνες εργαζόμενους, για να μην υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας, με περισσότερα από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο θα πράξουμε και στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Γι' αυτό άλλωστε δεν ασπαζόμαστε και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία λέει δώστε τώρα όλα τα λεφτά. Γιατί αν στην πανδημία ακούγαμε το ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή της πανδημίας που είπε ότι μα γιατί δεν δίνετε τώρα όλα τα χρήματα, θα είχαμε ξεμείνει τα ταμεία μας και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες στα δύο χρόνια αυτά που διήρκεσε η πανδημία. Άρα χρειάζεται μια νομίζω συστηματική και στενή παρακολούθηση της πορείας της ενεργειακής κρίσης τώρα και μια λελογισμένη χρήση των δημοσίων οικονομικών ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Σε κάθε μία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δίνεται λίγα και δώσει τώρα περισσότερα, γιατί μπορεί οι εκτιμήσεις για την ενεργειακή κρίση να λένε ότι κάπου μέσα στο 2022 θα έχουμε έναν εξορθολογισμό
Mm-hmm. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Κρατάει πισινή η κυβέρνηση, λέμε δηλαδή. Ότι είναι, γιατί λένε θα φτάσουμε μέχρι το Μάρτι. Ποιο ναι. Μάρτι. Γιατί ναι. Είναι, προσέξτε, είναι μια νοικοκυρεμένη, αν θέλετε, οικονομική πολιτική mm-hmm. για να μπορούμε να στηρίζουμε όποτε χρειάζεται τα ελληνικά νοικοκυριά. Ναι. Κύριε Φεύγα, για να κλείνοντας, θα ήθελα έτσι τώρα χωρίς, για ένα θέμα που δεν είναι εντελώς χαριτωμένο πάντα, αλλά είναι λίγο χαριτωμένη η εξέλιξη που είχαμε σήμερα. Θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, εσείς που είστε και άνθρωπος επικοινωνίας, να βρείτε έναν τρόπο στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση να μετατρέψουν με κάποιο τρόπο σε πάγια τακτική το know-how αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε ο Δήμαρχος Παπάγου. Δηλαδή, όποιοι κάνουν καταλήψεις και κάνουν ζημιές, να τους πηγαίνει ο λογαριασμός. Όταν θα τους πηγαίνει ο λογαριασμός, δηλαδή στα πανεπιστήμια που κάνουν, άμα κάνουν κατάληψη και κάνουν φθορά μες στα πανεπιστήμια, ενδεχομένως το να τους πηγαίνει ο λογαριασμός να είναι πιο αποτελεσματικό από το να τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Προσωπικά θα συμφωνούσα απόλυτα. Ναι. Δείτε το λιγάκι, μήπως μπορείς νομίζω, να νομίζω κάποια... ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί και ένα αίσθημα ευθύνης, αν θέλετε. Ναι. Απέναντι στα δημόσια κτίρια, στις δημόσιες υποδομές, γιατί ας πούμε mm-hmm. τα πανεπιστήμια, περάσαμε εμείς από τα πανεπιστήμια, σήμερα είναι άλλα νέα παιδιά που είναι στα πανεπιστήμια και μετά από 10 χρόνια θα είναι τα δικά μας παιδιά στα πανεπιστήμια. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στο δημόσιο χώρο και για να υπάρξει σεβασμός από ό,τι φαίνεται, όσοι κάνουν καταλήψεις, φθορές, βανταλισμούς, Φθορές, όταν υπάρχουν φθορές. Να πάει και ο λογαριασμός της πληρωμής. Ωραία, δείτε το λοιπόν. Πάρα και πολύ ωραία. Θα είναι εξαιρετική ιδέα. Διαδικασία. Άμα μπορέσει αυτό να βρει μια νομοθετική έκφραση και έτσι μια διαδικασία και να τους πηγαίνει, να ξέρουν ότι θα πληρώσουν κιόλας. Θα πηγαίνει ΑΔΕ εκεί. Βέβαια. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Το ξέρω. Θέλει. Ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοιου είδους λογική, ώστε να υπάρχει ένα σεβασμό στο δημόσιο χώρο, γιατί οι δημόσιοι χώροι δεν είναι δική μας, αυτοί που είναι σήμερα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Είναι όλων. Πληρώνουμε όμως όλοι. Είναι όλων, αλλά δεν χρειάζεται να πληρώνουμε όλοι για τις ζημιές λίγο. Δηλαδή κουραστήκαμε να πληρώνουμε. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Φεύγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.